1922 ήμουν 8 χρονών και όμως όλα τα θυμάμαι τόσο καλά που τα φέρνω ακόμη μέσα στα μάτια μου. Περνούσαμε τόσο όμορφα στο σπίτι μας, με τον πατέρα μου, με τους θείους μου, με τη γιαγιά μου, με τον καλό μου τον παππού, με όλους τους συγγενείς και γειτόνους, μέσα σε τόσα καλά και αγαθά του Αϊβαλιού. Εκείνα τα πολλά θαλασσινά, τα αμέτρητα σταφύλια που κατεβάζαν οι καμίες και γονατίζανε μπροστά στην πόρτα μας. Ευλογία Θεού περνούσαμε. Ξαφνικά, εκεί που καθόμαστε μια μέρα, έρχεται μια γειτόνισσα και λέει στη μητέρα μου: «Ξέρεις τίποτα, κυρία Κατίνα? Άκουσα ότι θα γίνει πόλεμος. Και όχι πόλεμος, αλλά σφαγή». Αυτή τη στιγμή δεν ήταν κανένας από τους άντρες σπίτι μας. Η μητέρα μου παίρνει το μωρό από την κούνια και αμέσως πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα της για να πει όσα άκουσα. Βρήκε εκεί τον μεγάλο της αδερφό, και έτρεπε στα φίλια μου και τον λέει: «Αδελφέ μου, αυτό άκουσα. Θα γίνει διωγμός. Να φύγουμε πριν κλείσουν τις θάλασσες. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Μόνο να φύγουμε όλοι γεροί». Εκείνος θυμήθηκε τον διωγμό του 1915 που έγινε. Άφησε αμέσως κάτω το ψωμοτήρι που έτρεπε και πηγαίνει σε ένα γειτονικό του φίλο και τον λέει όσα τον είχε αδελφή του. Και εκείνος τον απάντησε: «Κρίμα, Παναγή, που είσαι και τέτοιο παλικάρι», κάθισε για αυτή τη γυναίκα. Πήγανε στον δεσπότη και το είπανε, αλλά εκείνος έλεγε να μην φύγει κανένας. Δεν έχουν να πάθουν τίποτα. Άλλοι όμως έφυγαν. Πήρανε τις οικογένειές τους και γλιτώσανε. Σε 2-3 μέρες κλείσανε τις θάλασσες και βλέπαμε να γεμίζει το Αϊβαλί τουρκικό στρατό, όλο υπηκό. Κατέβηκαν οι Τούρκοι. Αμέσως έδωσαν διαταγή να βγει ο Αντελάνης να φωνάξει να μαζευτούν στο στρατόπεδο όλοι οι άντρες από 18 μέχρι 50 χρονών. Όταν το άκουσαν, όλοι χτυπούσαν τα κεφάλια τους, γιατί είχαν καιρό να φύγουν, αλλά δεν το πίστευαν. Τότε ο πατέρας μου γύρισε και μας είδε 4 παιδιά και τη μάνα μου και τρέχαν τα δάκρυά του και είπε: «Αχ, πώς δεν σε άκουσα. Τι θα γίνεις με 4 παιδιά? Πού θα πας? Η δύναμη μου κόβεται και δεν αντέχω να συλλογιστώ τα όσα περάσαμε. Πε πως είμαι κι εγώ μες στο χώμα, άμα τα συλλογιστώ». Το πρωί δώσανε διαταγή όλος ο κόσμος να κατέβει στο μουράδιο. Γιατί θα έρχονταν καράβια να πάρουν με τον κόσμο. Έπρεπε να περάσουμε μέσα από ένα σπίτι, μεγάλο, δίποτε. Η μία η πόρτα έβλεπε στη θάλασσα και η άλλη στην πόλη. Πέρναγε ένας-ένας. Τον εξετάζανε και τον ψάχνανε. Παίρνανε ό,τι χρυσαφικό είχανε. Τους δίνανε τελείως. Εντύπωση που μου έκανε ήταν που έβλεπα όλα τα αγόρια των 18 χρονών να είναι κοπέλες καμωμένα, με ξυρισμένο το μουστάκι για να μπορέσουν να περάσουν. Δυστυχώς όμως, όλα αυτά τα έπιασαν τελευταία και λάβανε το πιο φρικτό θάνατο. Έπιασαν και αρρώστιες, τύφους, ξύραμα, μέσα και έξω. Πεθαίνανε από τις αρρώστιες, από την πύλη. Άλλους που στάβανε, δίχως σκοπό, δίχως εκκλησία. Πώς να ψάρει και ποιος να κλάψει. Εμείς από τα χωριά που είχαμε διπλώς ο φόβος. Όπου τους βρίσκουμε κλειμένοι, τους μαζεύουμε. Στην εκκλησιά που μαζέψαν οι δικούς μας, πάγανε και τσαρούσα και υποδήματα. Πάγανε και ποντίκια. Τρελαθήκαμε. Είχα γνωριμία με έναν Τούρκο από τη διπλανή γειτονιά. Με βοηθούσε, με έκρυβε πολλές φορές. Ό,τι χρυσαφικό είχα, ρολόι, όλα του τα έδωσα. Χαλάει του με γλίτωσε. Με γλίτωσε αυτός και η καλή μου γυναίκα. Κοπέλα μικρή, έξω από την πόρτα του σπιτιού μας δεν βγήκε. Μόνο αγ-βαγ δεν είπε. Μόνο όταν αρρώστησε,
ο μοναχογιός μας πέθανε, δεν κλείδωσε, τότε τσίριξε. Όπως κρατούσε το τσουβάλι μάνα μου, το λύνει, το αδειάζει και τα ψωμιά και τα λεφτά και τα χρυσάρολα και των παιδιών της.